Καλησπέρα και από μένα. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω κι εγώ, δεν είμαι πολύ καλή στα γραφειοκρατικά. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Τι είναι αυτό που κάνει ο πολιτισμός και τον θεωρούμε τόσο πολύτιμο? Τρία πράγματα μπορώ να σκεφτώ. Μας κάνει να βρίσκουμε σημεία σύνδεσης με το παρελθόν μας και να εδραιώνουμε μέσα μας μια αίσθηση καταγωγής. Μας αποκαλύπτει μια αποσπασματική και συνολική αίσθηση για το παρόν μας, ώστε να μπορέσουμε να το διανύσουμε παρά τις αμοιχές. Και προβάλλει μπροστά μας ένα όραμα για το μέλλον, ώστε να αισθανόμαστε ότι βαδίζουμε, αν όχι πάνω σε έναν άξονα, σε ένα σύστημα από άξονες με συγγενείς στη φύση μας άρμωση. Εν ολίγης μας δίνει ένα πλαίσιο για να εντάξουμε την ύπαρξή μας και τις πράξεις μας και λέμε ότι μας είναι πολύτιμος, γιατί οι άνθρωποι μεμονωμένα και οι κοινωνίες συνολικά τείνουν προς την βαρβαρότητα και τη φρίκη όταν βρίσκονται απέναντι ή μέσα στο χάος. Υπάρχει ωστόσο και ένας πολύ οργανωμένος και πολύ πολιτισμένος με τη δυτική έννοια δρόμος που οδηγεί στην βαρβαρότητα και νομίζω ότι με μια τέτοια μηχανή είμαστε αντιμέτωποι σήμερα. Ο πολιτισμός είναι ο κοινός τόπος πάνω στον οποίο δημιουργούνται οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Είναι επίσης και ο κώδικας που τις διέπει. Αυτό που έχουμε στο μυαλό μας όταν λέμε οι άνθρωποι του πολιτισμού είναι ο τελευταίος τροχός αυτού του οχήματος. Αν σκεφτούμε ή αν αναβιώσουμε στη μνήμη μας το πώς δαπανήθηκε το όποιο πνευματικό κεφάλαιο υπήρχε διαθέσιμο στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, πολύ φοβάμαι ότι αν είμαστε ειλικρινείς, θα βρεθούμε μπροστά σε μια ιστορία χρεοκοπίας. Από τα πολιτιστικά κέντρα με τα γαρίφαλα στις εθνικές οδούς μέχρι τα ψόφια κέφια που διαγωνίζονται στα τηλεοπτικά στούντιο παύλα ακαδημίες, από τα γεμάτα γήπεδα με τις γιγάντιες τούρτες μέχρι παραστάσεις που ακόμα και σήμερα θεωρούνται σημεία αναφοράς, αλλά όταν παρουσιάστηκαν κατέληκαν εσπευσμένα λόγω έλλειψης θεατών. Πρόκειται για μια ιστορία για την οποία πολύ θλιβόμαστε και ντρεπόμαστε. Υπάρχει κάτι που σπανίως λέγεται σε δημόσιες συζητήσεις σαν τη σημερινή. Ο πολιτισμός δεν είναι μια ενιαία κατηγορία. Συμβαίνουν συχνά και ενίοτε κυριαρχούν πράξεις και έργα πολιτισμού που σκοπό έχουν να γυαλίσουν παπούτσια πολιτικών και οικονομικών παραγόντων. Εμφανίζονται κάθε τόσο και κατά κανόνα την χάνουν στήριξης και προβολής πρόσωπα που πουλάνε και αγοράζουν μηδιακή και οικονομική προστασία. Υπάρχει τέχνη που επιθυμεί να συμβάλλει στη χειραφέτηση και τέχνη που επιθυμεί να συμβάλλει στη χειραγώγηση. Υπάρχει και εδώ η ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στην ιδιοτέλεια και την ανιδιοτέλεια. Οι πολιτικοί σχηματισμοί είναι συστήματα ιεραρχικά. Ο βαθμός ελευθερίας και αυτενέργειας των ανθρώπων καθορίζεται άνωθεν. Οι άνθρωποι του πολιτισμού 99% φορές γίνονται εκούσια ή ακούσια κράχτες για να αποκομίσει ένα σύστημα οικονομικά ή και επικοινωνιακά ωφέλη. Δεν θέλω να παραβλέψω εδώ πολλά αντιπαραδείγματα που ασφαλώς υπάρχουν και συνεχίζουν να φυτρώνουν σε άγωνα εδάφη. Αν κάτι πρέπει να διδαχτούμε από το παρελθόν, είναι κατά τη γνώμη μου αυτό που συνοψίζεται σε μια φράση του Τάσου του Λιγνάδη, που με κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνω: η πολιτική καταπίεση προετοιμάζεται από την πολιτιστική καταπίεση. Αν αναποδογυρίσουμε αυτή την αλήθεια που εμφανίστηκε αδιαμφισβήτητη μπροστά μας εδώ και 7, αν όχι 10 χρόνια, θα δούμε ότι η εξουσία φτιάχνει λειτουργικά συστήματα που ακυρώνουν τα πρόσωπα και τις πράξεις τους. Και αν βάλουμε το δάχτυλό μας πάνω στην πληγή χωρίς φόβο και παρά το πάθος, θα διαπιστώσουμε ότι το θέαμα είναι ένα από τα. Ορίστε. Α, συγγνώμη, νομίζω κάτι μόνο. Θα διαπιστώσουμε ότι το θέαμα είναι ένα από τα κεντρικά της εργαλεία. Τα χρόνια που μάθαμε να ονομάζουμε τα χρόνια της κρίσης ήρθαν μετά από τα χρόνια που συνηθίσαμε να λέμε χρόνια της ευμάρειας. Για όποιον όμως δεν πληρούσε τις προδιαγραφές του οικονομικού μοντέλου λειτουργίας που, όπως όλα τα πειράματα, πρώτα εφαρμόστηκε πάνω στον πολιτισμό και τους ανθρώπους του, ήταν τα χρόνια της ασυδοσίας, της παράγκας, της παντελούς απώλειας οποιασδήποτε έννοιας κύρους, αξιοπιστίας, σεβασμού, του αποκλεισμού μέχρι σε εξόντωσης όσων δεν δέχτηκαν να προσαρμοστούν όσο σπουδαίο και αν ήταν το έργο τους. Καμία οικονομική θεωρία, και σίγουρα όχι αυτή που κυριαρχεί, δεν είναι ικανή να ορίσει ένα τοπίο μέσα στο οποίο οι ιδέες να μπορούν ανεμπόδιστα να ανθίσουν, να κυκλοφορήσουν και να πληθύνουν. Άρα το πολιτικό μας καθήκον δεν είναι και πολύ σύνθετο. Σε ένα κόσμο όμορφο και αγγελικά πλασμένο, οι άνθρωποι θα ήταν σε θέση να διαχωρίσουν τον πολιτισμό από το θέαμα. Θα άφηναν το θέαμα επιτέλους να ψοφήσει και θα ήταν σε θέση να διατηρούν ανοιχτά και ελεύθερα τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των φορέων της τέχνης και των ιδεών. Θα συμμετείχαν σε αυτά τα κανάλια και θα είχαν ζωντανά δίκτυα.
Τα δικά μας κανάλια ανταλλαγής ιδεών και τα δικά μας δίκτυα διάδοσης πολιτισμού είναι ακόμα περίκλειστα και κατευθυνόμενα. Και όσα δεν είναι, εξαργυρώνονται ή και περιθωριοποιούνται πολύ γρήγορα. Είναι πολλές οι αφορμές από το Δεκέμβρη του 8 και μετά που μας επέτρεψαν να δούμε και να απολαύσουμε υγιή δίκτυα σε λειτουργία. Το ότι αυτά τα δίκτυα δεν μετραλουμερεύουν οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εξής φρικτή αλήθεια. Το θέαμα, για να συνεχίσει να ευημερεί και να κυριαρχεί, βασίζεται στον αποκλεισμό οποιοδήποτε άλλου παραδείγματος δια της απόκρυψης, σε επόμενο στάδιο δια της επιβολής της πολιτικής ορθότητας και όπου αυτό δεν αρκεί, δια της βίας. Δεν είναι μακριά από εμάς εδώ σήμερα οι μέρες του δημοψηφίσματος που όλα αυτά φάνηκαν ανάγλυφα. Επιμένω στα δίκτυα γιατί ο πολιτισμός ποτέ δεν ήταν υπόθεση του όποιου ενός. Αν λοιπόν ζητάμε σήμερα από τους ανθρώπους του πολιτισμού να παίξουν ένα ρόλο στην πολυδιαφημισμένη κρίση, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να διασφαλίσουμε για αυτούς και κυρίως για εμάς κανάλια επικοινωνίας μη ελεγχόμενα και χωρίς παράσιτα. Και κατόπιν να τους ακούσουμε, ακόμα και αν δεν έχουν στην υπηρεσία τους ένα πολύ καλό γραφείο τύπου. Ευχαριστώ πολύ.